Από εδώ πάει για Δερβινή, ε. Λοιπόν, είναι ο πίσω δρόμος από την Εκκλησία, την Αγία Μαρίνα, ανεβαίνει για το βουνό, πάει για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Και για τα γρέκια που έχουν οι τσοπαναρέοι. Α. Ψηλά που τα ανεβάζουν τα πράγματα το χειμώνα, το καλοκαίρι. Και συνεχίζει και πάει η Δερβινή ο δρόμος. Μάλιστα. Δερβινή είναι ορεινή ηλία. Ωραία. Γλιτώνει, όποιος έρχεται από εδώ, γλιτώνει τον κύκλο για να πάει από Σκιαδά, Αγία Τριάδα, Μπουκοβίνα και να φτάσει και είναι πιο κοντά από εδώ. Βέβαια ο δρόμος βλέπεις πως είναι, έτσι είναι καθαρά μια, μια χαρά είναι. Αγροτικά, για το αρχίδι μπορεί να πάει ακόμα. Και ωραία για τις κινήσεις, μήπως έχει γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου. Να σου πω, μου είναι το προηγούμενο πεζοπορικό μονοπάτι μου είναι πολύ, πολύ ωραίο. Φίλε. Που έχετε κάνει τρελή δουλειά εκεί πέρα, δηλαδή πάρα πολύ ωραίο. Είπαμε, σελίδα στο Facebook Δροσιά Τριτέας. Δροσιά Τριτέας είναι δύο. Είναι δύο. Δροσιά Τριτέας, μία είμαι. Ωραία. Διαχειριστής. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Όχι, όχι. Έχει να κάνει να, όποιος θέλει να μπει να επισκεφθεί ένα όμορφο χωριό. Εδώ τώρα, όπως περπατάμε, είναι μονοπάτι και αντιπυρική ζώνη. Γιατί δυστυχώς είχαμε και πριν από 3-4 χρόνια πυρκαγιά η οποία. Είχε πάρει πολύ, Άλεξη. Είχε στο τσάκ την γλιτώσανε με κένωση του χωριού. Όχι, πήγε να καεί το χωριό, ωραία, σοβαρά. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Εδώ λοιπόν ήταν η πρώτη αντιπυρική που είχε γίνει. Άμα δεις κάτω εδώ, βγαίνει στην αρχή στις στροφές, στην είσοδο του χωριού, όπως έχεις από σταυροδρόμι δηλαδή. Ναι. Έτσι, φαίνεται, είναι από γκρέιντερ και το, σαν αντιπυρική ζώνη. Και εδώ έχει γίνει η δεύτερη. Ναι. Θα πάμε μέχρι ένα σημείο γιατί τώρα έχει γίνει. Να σου πω, θα μου πεις λίγο πώς ερχόμαστε στο χωριό, που βρίσκεται ακριβώς και αυτά. Πώς ερχόμαστε, πού είμαστε. Είμαστε από την 111 την παλιά επαρχιακή Πατρών Τρυπόλεως. Ναι. Υπάρχουν δύο. Μία μπορεί να έρθει στη θέση Διάσελο που πας για Καλέτζι. Mm-hmm. Στρίβεις προς Καλέτζι και στη θέση Βασιλικό έχει ταμπέλα που σε πάει για Κούμπερ και Δροσιά. Ναι. Και η άλλη διαδρομή είναι. Συνεχίζει την 111 που πας για σταυροδρόμι. Ωραία. Και από το σταυροδρόμι αριστερά στα 12 χιλιόμετρα, αφού περάσεις στα 2-3 χωριά, είναι η Δροσιά. Να πω είναι το στην πλαγιά του Ερημάνθου. Να πω το δρόμο που ήρθα εγώ. Βεβαίως. Από το Καλέτζι, τον είπες εσύ. Αυτό τον πρώτο. Λοιπόν, εγώ ήρθα, ναι, στρίβοντας από Ερημάνθια. Μπήκα στο χωριό Ερημάνθια, πέρασα το χωριό Ερημάνθια. Ανεβαίνεις προς το Καλέτζι και λίγο πριν έξω από το Καλέτζι έχει, Βασιλικό, ναι. Μπράβο, έχει μια πινακίδα που σου λέει Κούμπερι, Δροσιά. Όπως πηγαίνει στο δρόμο 6,5 χιλιόμετρα σε 6,5 χιλιόμετρα βλέπεις το χωριό Κούμπερι και ακριβώς μετά το Κούμπερι είναι η Δροσιά. Από την 111 και εγώ ήρθα. Από την 111. Τώρα λοιπόν εδώ στο βάθος, ναι. Όπως πηγαίνουμε, μέχρι ένα σημείο θα φτάσουμε γιατί έχουν γίνει τώρα. Εδώ ήταν αντιπυρική ζώνη. Η φωτιά έχει φτάσει μέχρι εδώ. Φαίνεται εδώ μπροστά σου. Βλέπεις είναι καμένα, τα καμένα, ναι, ναι. Και βλέπεις ότι που έχει φτάσει, αν δεις τραβήξει με την κάμερά σου, έχει φτάσει μέχρι το τράνο, το πάνω εκεί ψηλά που είναι το τράνο, που είναι πέτρα βέβαια. Μέχρι το τράνο, μην κοιτάς τώρα που έχει φτιάξει. Μέχρι την κορυφή, μέχρι την κορυφή έφτασε. Ωραία. Από πίσω υπήρχαν και τότε που είχε πιάσει φωτιά και πυροσβεστικά από την ηλία. Είναι η ηλία ακριβώς από πίσω. Ακριβώς από πίσω το βουνό, ε. Λοιπόν, εδώ τώρα. Όπως βλέπεις αυτή την πλαγιά εκεί, την ξυρισμένη ας το πούμε, που βλέπεις ένα δρόμο. Υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος είναι μόνο για αγροτικά βέβαια, το οποίο ενώνει το χωριό Δροσιά με τον οικισμό που ανήκει διοικητικά στην Δροσιά και λέγεται Πτέρι. Ναι, η Πτέρι. Η Πτέρι. Ναι. Και μετά από την Πτέρι, από πίσω από εκεί, αν πας, υπάρχει δρόμος που φτάνει μέχρι τα Σκιαδά και το μοναστήρι των Οτενών. Ναι. Έτσι που έχεις, έχω περάσει, έχω περάσει, ναι. Περάσει από εκεί. Και από το Σκιαδά και απάνω. Είναι πολύ ωραίο να συνδυαστεί να κάνεις κατά μήκος την πλαγιά του Ερημάνθου. Πεζοπορία γίνεται. Αυτό λέω. Πεζοπορία δηλαδή, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει όμως μια πεζοπορία. Θα μπορούσε ωραία. Να γίνει και θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τμήματα πεζοπορίας. Βέβαια θέλει κόπο και τρόπο και κόπο γιατί δεν είναι. Γιατί θα ενώσει πολλά χωριά έτσι. Ενώ για φαντάσου να πάρεις αυτό το μοναπατάκι από εδώ πέρα και να μπορείς να το πας μέχρι το, με τη Μονή των ναι. Οτενών, έτσι. Ναι, μπορεί να το πας μέχρι τη Μονή των Οτενών. Να κάτσεις να ξεκουραστείς, ναι, ναι. Να πιεις ένα καφεδάκι και αυτά και μετά να γυρίσεις πίσω ναι. Να φας. Ναι, ναι. Στην ταβέρνα εδώ του χωριού. Ναι. Έλα ρε, είναι ωραία αυτά. Στο δίπλα χωριό. Πολύ ωραία. Τώρα 26, 27 και 28 θα περάσει και το υδρομής που περνάει από τους Δελφούς για τα Ολύμπια. Ναι. Περνάνε από Κούμπερη Δροσιά. Κάνουν διαδρομή και περνάνε μέσα το χωριό και διασκίζουν όλο αυτό το κομμάτι και πάνε από κάτω για Ολυμπία. Πάνε αρχαία Ολυμπία. Πάνε αρχαία Ολυμπία.
στην Πάνωρουγα. Επίσης να πω ότι κάτω ακριβώς από το χωριό τη Δροσιά είναι η Παναγία η Τρύπα, η Παναγία, το σπήλαιο. Το σπήλαιο της Παναγίας. Είναι ένα σπήλαιο το οποίο από εκεί περνάνε νερά πολλά και αυτά και έχει από την Παναγία, το έχω βγάλει βίντεο. Το ποτάμι που ξεκινάει από ψηλά από το Κούμπερι, ναι, από το χωριό και κατεβαίνει, φτάνει μέχρι κάτω την Παναγία την Τρύπα, την συνεχίζει. Ένα γραφικότατο εκκλησιάκι. Δεν υπάρχει, ρε. Μέσα σπήλαιο. Ωραίο σπήλαιο, πράγμα, δηλαδή μέσα στο βουνό. Πραγματικά έχουν κάνει και αυτοί μέχρι στιγμής, έχει γίνει καλή δουλειά. Πολύ δυνατή δουλειά, εντάξει. Από τους κατοίκους εκεί του Αγίου Ιωάννη και πολύ. Για να τα λέμε και αυτά. Κοίταξε, εγώ σου είπα. 23 Αυγούστου γιορτάζει. Τα τελευταία χρόνια και με την προβολή μέσα των σελίδων. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα και έχουν παίξει ρόλο για αυτά. Όλο και κάθε χρόνο έρχεται και περισσότερο κόσμο. Έρχεται κόσμος, κόσμο. Εξίσου γραφικό πιο κάτω είναι η Ζωδόχο που εκεί στα Κουραχανίκα. Ένα άλλο γραφικό εκκλησάκι. Εδώ είμαστε τίγκα, όπως είπα, στα γραφικά εκκλησάκια. Ναι, ναι, στα εκκλησάκια. Κοίταξε να δεις, θα βάλω το link σε αυτό το βίντεο από κάτω για το εκκλησάκι την Τρύπα, την Παναγία. Ναι. Νάτος. Θα βλέπεις. Βέβαια, δεν τα βλέπω. Δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα. Τι να, έτος είναι. Μπορεί να είναι και γεράκι. Μπορεί να είναι και γεράκι, αν είναι μακριά. Δεν ξέρω αν έχει εδώ πέρα ένα ζευγάρι αϊτών η περιοχή. Προστατευόμενο από τον Αρτούρο. Ρε φίλε, είναι πολύ ωραίο το χωριό. Ειλικρινά, δηλαδή, εμένα εντάξει είναι η δεύτερη φορά που το επισκέπτομαι. Σε κάνουμε μόνιμο κάτι. Εντάξει, σούπα, μακάρι. Ναι. Αν έπαιζε τίποτα καλό, γιατί όχι, ρε φίλε. Γιατί εγώ είμαι. Εγώ ζω για κάτι τέτοια μωρά. Εντάξει, μου αρέσουν. Εδώ στην απόλυτη ηρεμία. Εδώ. Λοιπόν, αν το πιάσει καλά, εδώ όπως είμαστε. Και ναι. Ζουμάρεις, εδώ στο τελείωμα είναι η θάλασσα εκεί. Για κάτσε να δω, ζουμάρι έτσι. Για μισό, δώσε μου μισό. Η πίσω που άχνο φαίνεται είναι βόρεια Ζάκυνθο. Μπορεί να μην το πιάνει γιατί δεν έχει και η ορατότητα 100%. Εκεί είναι η θάλασσα εκεί που βλέπεις. Εδώ είναι η θάλασσα, η Όμοιο. Κάτσε να κάνω ένα ζουμάκι εδώ. Εκεί μπροστά, εδώ είναι καλά η λίμνη. Το φράγμα. Στο βάθος που φαίνεται. Στο βάθος είναι θάλασσα. Και είναι το Ιόνιο. Αχνοφαίνεται, τώρα έχει αντάρα με τα σύννεφα και αχνοφαίνεται, εγώ επειδή το ξέρω, έτσι. Η Ζάκυνθος. Είναι η Βόρεια Ζάκυνθος. Η Βόρεια Ζάκυνθος, ναι, ναι. Σου λέω σε καλές ατμόσφαιρες, έχω δει καλοκαίρια εδώ, πυρκαγιές Βόρεια Ζάκυνθος. Έλα. Έλα ρε. Εντάξει, χειμώνα προφανώς που έχει πολύ δυνατή διάβγεια, έτσι, ναι, να είναι καθαρή ατμόσφαιρα το αυτό. Το καλοκαίρι είναι κάποιες φορές που το έχει καλοκαίρι, ατμόσφαιρα. Ξέρεις, το καλοκαίρι... Όχι με κάψωνα πολύ. Έχει τα μικροσωματίδια, τις κόνες και αυτά, ναι, και θολώνει λίγο το τοπίο. Ιούνιο, Ιούλιο. Πάντα το χειμώνα, να ξέρεις, είναι πιο καθαρά. Ναι. Έχει... Μετά από βροχή ειδικά, που καθαρίζει, ναι, η ατμόσφαιρα. Εδώ να ξέρεις ότι καλοκαίρι, επειδή το νερό τραβιέται προς τα βουνά, ναι, εδώ ήμουνα το προηγούμενο, την προηγούμενη χρονιά, ναι, ήμουνα 30 μέρες από τις 2 η ώρα έβρεχε μέχρι τις 4. Καθάριζαν τα πάντα. Να σου πω την αλήθεια, μετάνιωσα που δεν έφερε και τα άλλα τα μπουκαλάκια μου. Να πούμε και έχω φέρει το ένα να γεμίσω. Το έχω μετανιώσει. Να σου πω την αλήθεια, έχω και, έχω και εγώ δύο μπιτόνια τώρα πίσω στο αμάξι, θα δω τι θα κάνω. Γιατί τώρα άλλο το νερό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο τα χλώρια, άλλο το νερό της πηγής. Και άλλο το... Και ο γλάφος, ο οποίος εντάξει, ξέρεις, καλό είναι, αλλά μέχρι να φτάσεις στη βρύση. Κοίτα μία, εδώ έχουν κάνει τη ζημιά. Ναι, ναι, τους έκανα, έχω κράξει εγώ. Εδώ έχουν κάνει λίγο ζημιά. Εδώ έχουν κάνει, τώρα έχουν πετάξει. Εντάξει. Τραπέζια. Ναι, έχουν κάνει λίγο ζημιά εκεί, εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ αυτά δεν μπορώ και γίνομαι κακός, αλλά επειδή ξέρουν για κάτι. Να σου πω τώρα αυτό το μονοπάτι, έτσι εδώ. Εδώ αυτό είναι αδειμονή. Βγαίνει μέχρι κάτω. Στις στροφές γίνει, αλλά τώρα είναι. Όχι, δεν πάμε να τσακιστούμε, αλλά λέω ότι βγαίνει μέχρι κάτω. Στις στροφές που θα βγει από τα κάτω. Ναι. Από εδώ θα φύγει κάτω μετά. Μετά από κάτω θα πάω, ναι. Θα βγάλω την πίσω μεριά. Να μην κάνω πάλι τον κύκλο, καταλάβες. Ήρθα από τον κύκλο γιατί μου αρέσει η διαδρομή. Θα βγω κατευθείαν από. Πώς λέγεται, στο αποδρόμι. Στο αποδρόμι κάτω. Ναι. Άρε, ωραία. Χωριό ωραίο πράγμα.
Να σου πω τώρα, ειδικά τώρα που είναι το Πάσχα, έτσι. Ναι. Τι πιο ωραίο, παίζουμε μένα τώρα. Που θα τη βγάλουμε κάτω στην πόλη. Να είσαι εδώ. Εδώ θα έρθουν οι κόσμοι. Να βγάλεις τα αρνιά σου εδώ. Να ψήσεις. Να, τι πιο ωραίο. Εδώ, τι να... τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, υπάρχει το εγκλησάκι που είναι το γραφείο, το δίπλα από κάτω που πάει, που δεν μπορούμε να πάμε μετά στο κίνητο πάλι. Ναι. Αυτά είναι τα λάθη. Εντάξει. Ο Άιζοδότης που πανηγυρίζανε και τότε με παλιούς συλλόγους, βάζανε αρνιά, νταούλια, κρασιά. Κερνάγανε. Και φεύγανε, ναι. Και φεύγανε, φεύγανε 7-8 η ώρα. Χαλιά. Ο Αγιώργης, ο Αγιώργης γιορταζόταν την τρίτη μέρα του Πασχαλού. Όχι τη δεύτερη. Κατάλαβα. Και εδώ πέρα επειδή έχει Γιώργηδες πολλούς. Δεν έφυγε κανένας όρθιος. Όπως κλασικά. Όπως στροφές, ο Αγιώργης είναι ένα κλεισάκι πριν τις μεγάλες στροφές. Ναι. Λοιπόν, έτσι ήταν πανηγύρι. Εγώ αυτά κοιτάω να αναβιώσω. Ναι. Και αυτά προσπαθώ, γιατί εδώ πέρα σου λένε όλοι, σου μιλάνε για ένα κοστολόγιο πάντα. Ναι. Και ρε φίλε, σε κανένα δεν περισσεύει. Αν όμως κάνεις κινήσεις σωστές. Να τα επαναφέρεις, σωστές όμως, θα σε ακολουθήσουν. Και πρέπει να είσαι και πυροσβέστης, όπως το λέω, γιατί ο άλλος σου λέει γιατί αυτός, γιατί ο ναι, το πρόβλημα με τον κόσμο, το κλασικό. Εντάξει. Ούτε πάω για βήμα, ούτε για πρόεδρος. Εσύ το αγαπάς και καλά κάνεις. Εντάξει, δεν το συζητάω. Άστο τώρα. Και μου έχουν κάνει, αλλά δεν θέλω, γιατί θέλω να λέω καλή. Μέχρι, αλλά εμένα γενικότερα. Πλην ελαχίζουν εξαιρέσουν οι οποίοι αυτοί ξέρουν και απομονώνεται. Με βλέπουν και σου λένε γιατί αυτός. Ναι, και όχι εγώ, εδώ, εδώ άκου να δεις τι γίνεται. Στην αρχή σου λένε οι περισσότεροι. Μην τα γράψω αυτά. Τα γράφω. Α, τα γράψεις έτσι. Ναι, για πες. Οι περισσότεροι. Κανονικότατα, για λέγε, θα σου πω και εγώ. Γιατί. Γενικότερα. Ναι. Επειδή θεωρούν ότι. Και έχουν ένα δίκιο, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Δεν έρχεται γιατί εδώ πέρα φαίνει πατρινή, εμείς οι πατρινοί φαίνουν το σοβαρό. Ναι, ρε φίλε, άκου να δεις, δεν έχουν δίκιο καθόλου γιατί δεν κόβει το μυαλό τους. Φαίνουν εμείς οι πατρινοί, ναι. Που έχουμε γράψει στο χωριό. Ναι. Τα χωριά, όχι τα χωριά. Χωριά, ναι. Χωριά. Ναι. Όταν είσαι δίπλα, ο Αθηναίος έχει ένα κοστολόγιο για να έρθει. Έχει διόδια βενζίνες και τα διάφορα. Έχει 200 ευρώ για να έρθει. Και έρχονται. Έχουν μέχρι ήδη Αθηναίοι εδώ πέρα που σου μιλάμε, εδώ στο χωριό τώρα. Ωραία. Λοιπόν, για το Πάσχα. Δεν γίνεται. Εμείς που είμαστε δίπλα και δεν έχουμε τόσο κοστολόγιο όσο έχουμε αυτοί. Να μην πατάμε. Να μην μια φορά την χαίρο πολύ. Αλλά δεν θέλει εβδομάδα τουλάχιστον. Ναι. Καταλάβεις. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν φεύγω, δεν χαλάω του κόσμου τα λεφτά. Εσύ έχεις τη λόξα σου και καλά. Και έχω τη μούρλια μου για τη μούρλια μου και πηγαίνω και χαλάω βενζίνη και χαλάω του κόσμου τα λεφτά και τα ρίχνω. Εγώ δεν είναι ότι μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει γενικότερα το χωριό. Το ότι τυχαίνει η δροσιά είναι χωριό τη μάνα μου και μου αρέσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι άμα πάω σε ένα άλλο χωριό θα μου αρέσει. Άκου. Εμένα, επειδή δεν έχω χωριό, ρε παιδί μου, έτσι. Εγώ τα λατρεύω όλα. Το καθένα για το δικό του τοπίο, για τη δική του ομορφιά κτλ. Μην παρεξηγηθώ ότι εγώ θα πάω σε όλα. Μπράβο. Η διαμονή μου μπορεί να μου αρέσει σε κάποια. Εντάξει, εντάξει. Είναι άλλο κομμάτι. Γιατί σε οτιδήποτε πάω, θα δω και θα γνωρίσω κάτι το οποίο δεν το ξέρω εγώ. Α, είναι κάτι άλλο. Μπράβο, αυτό. Εγώ αυτά κοιτάω να τα αναδείξω όλα. Θα γεμίσω τώρα, περίμενε. Αλλά όσον αφορά το θέμα του κόσμου, τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τον κόσμο εμείς. Όχι, μπορούμε να τον παρακινήσουμε. Μπορούμε να τον παρακινήσουμε αυτό. Να το διορθώσουμε και διορθώσουμε. Εντάξει. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε και του εαυτού μας. Ακριβώς. Κάτσε να γεμίσουμε νεράκια τώρα.